Επιστρέψαμε να συνδεθούμε τώρα ζωντανά με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργο Κίρτσο. Κύριε Κίρτσο, καλησπέρα. Γεια σας, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Οι συνομιλίες στη Γενέβη δεν φαίνεται να πήγαν και πάρα πολύ καλά. Και θέλω να αντλήσω λίγο από την εμπειρία σας. Πήγαμε με χαμηλές προσδοκίες, αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχουμε πολύ λίγους καρπούς. Πολλοί ήδη κάνουν λόγο για μια τρύπα στο νερό. Δεν είμαι ειδικό στο θέμα, αλλά σίγουρα το πλαίσιο είναι δύσκολο. Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων έχει ανεβάσει τις απαιτήσεις του σε εξωπραγματικά επίπεδα και όλοι υποθέτουν ότι πίσω από αυτόν βρίσκεται ο Ερντογάν, ο οποίος είναι και ο πολιτικός του προστάτης. Επομένως, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Από εκεί και πέρα το πώς θα εξελιχθεί, θα δούμε. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση, στον Υπουργό Εξωτερικών και στον πρόεδρο Αναστασιάδη. Αν το κατάλαβα σωστά, στο Ευρωκοινοβούλιο αυτό που είπατε είναι ότι με ηγέτες τύπου Πούτιν, Ερντογάν, χρειάζεται η Ευρώπη να δείξει αποφασιστικότητα. Πόσο αποφασιστική μπορεί να είναι η Ευρώπη, γιατί δεν την έχουμε συνηθίσει? Δηλαδή, είναι μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο η αποφασιστικότητα. Από ένα επίπεδο και πάνω, βλέπουμε ότι σιγά σιγά γίνονται πάρα πολλοί συμβιβασμοί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, ιδιαίτερα στο θέμα της Τουρκίας, είναι αυστηρή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυστηρό τόσο με την Τουρκία όσο και με τη Ρωσία. Αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τα πράγματα αλλάζουν. Γίνονται άλλου είδους υπολογισμοί που ενδεχομένως πρέπει να γίνουν, αλλά καταλήγουν, κατά την άποψή μου, σε λάθος αποτέλεσμα. Δηλαδή, τα περισσότερα κράτη-μέλη ανησυχούν, οι κυβερνήσεις τους ανησυχούν για τη Ρωσία, ιδιαίτερα η πρώην Ανατολική. Υπάρχει το 1 τρίτο έως το 1 τέταρτο των κρατών μελών που ανησυχεί για την Τουρκία. Αυτό που προσπάθησα να πω σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι πρέπει να ανησυχούμε ταυτόχρονα και για τους δύο. Mm. Και για την Ρωσία και για την Τουρκία, γιατί έχουν σκληρά καθεστώτα και αποφασισμένα καθεστώτα. Βέβαια δεν μπορούμε ούτε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, ούτε να πούμε όχι στην οικονομική συνεργασία. Αλλά τουλάχιστον συζητήματα πολιτικά και στρατιωτικά πρέπει να είμαστε ενωμένοι, πρέπει να συνεργαζόμαστε στενότερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πρέπει να στέλνουμε μηνύματα στα αυτά τα δύο καθεστώτα ότι θέλουμε τις σχέσεις σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτά είπα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία, όπως πολύ σωστά επισημαίνει, στο παρόν είναι περισσότερο ευχή παρά πραγματικότητα. Και όλοι ελπίζουμε ότι θα δούμε μια διαφορετική σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία, γιατί από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλά θέματα. Ένα από αυτά είναι και το μεταναστευτικό. Δεν μπορείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να λες ότι έχεις αποφασιστικότητα, ότι μπορείς να επιβάλλεις τους όρους σου στην περιοχή, μπορείς να κάνεις έστω δίκαιες συμφωνίες, όταν πηγαίνεις από συμφωνία σε συμφωνία, ουσιαστικά να πληρώνεις την Τουρκία για να κρατάει αυτούς τους ανθρώπους δέσμιους εκεί. Ναι. Το να πληρώσουμε, εμένα δεν με ενοχλεί. Γιατί στην Τουρκία αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία. Έχει βέβαια ευθύνες και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία, γιατί πήραν μέρος με διάφορους τρόπους, άμεσα ή έμεσα, στον εμφύλιο στη Συρία που ξεκίνησε το 2011 και διέλυσε τη χώρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κακό να πληρώνουμε, αρκεί να είναι συνεπείς οι Τούρκοι, δηλαδή να κρατάνε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στα μέρη τους και να μην επιχειρούν εκβιασμούς όπως το 2015-16 και όπως πριν τον Φεβρουάριο του 2020 στην περιοχή του Εύρου. Νομίζω ότι υπάρχει ένα κενό στην ευρωπαϊκή πολιτική. Ευτυχώς το καλύπτει αποτελεσματικά, κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει το καλοκαίρι και δεν ξέρουμε τι θα γίνει όταν πέσει κάπως το πρόβλημα του COVID-19 που έχει παγώσει τα προσφυγικά μεταναστευτικά ρεύματα. Είμαστε ανοιχτοί ακόμα στους ροές που μπορεί να οργανώσει ο πρόεδρος Ερντογάν και οι Ευρωπαίοι εταίροι εξακολουθούν να στέλνουν το λογαριασμό στις χώρες πρώτης εισόδου, οι κυριότεροι από τις οποίες είναι η Ελλάδα. Μια που λέμε για το Ευρωκοινοβούλιο, ένα θέμα το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ την επικαιρότητα ήταν αυτό του κυρίου Λαγού. Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε, οι ευρωβουλευτές ψηφίσανε, η υπόθεση τρέχει, μπορούσε να τρέξει ταχύτερα.
Ναι, δεν ήταν ικανοποιητικός ο ρυθμός, αλλά πέσανε θύματα, από ό,τι γνωρίζω, μιας διαδικασίας στην αρμόδια επιτροπή που ήταν οι εθνικιστές της Καταλωνίας είχαν ένα πρόβλημα το οποίο έπρεπε να εξεταστεί, αλλά σίγουρα αυτή η καθυστέρηση έστειλε το λάθος μήνυμα και στην Ελλάδα και στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Τουλάχιστον ήταν αποτελεσματική η κίνηση των αρμόδιων αρχών και με το που εγκρίθηκε η άρση της ασυλίας του αμέσως συνελήφθη, κρατείται. Αλλά συμφωνώ ότι οι διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πολλές περιπτώσεις είναι κάπως γραφειοκρατικές και γι' αυτό όχι από κακή πρόθεση, γιατί είδατε με τι πλειοψηφία ήρθε η ασυλία του, τεράστια πλειοψηφία, η βραδύτητα στέλνει το λάθος μήνυμα. Να επιστρέψουμε και λίγο εντός συνόρων, γιατί είναι πολλά τα μεγάλα θέματα και παράλληλα έχουμε δει να ανεβαίνουν και οι τόνοι στην αντιπαράθεση κυβέρνηση αξιωματική αντιπολίτευση. Είχα διαβάσει, νομίζω, σε μια δική σας ανάρτηση ότι από τους 2 νεκρούς τον Απρίλιο του 2020, φτάσαμε στους 92 νεκρούς τον Απρίλιο του 2021. Και ήθελα να σας ρωτήσω, τι κάναμε τόσο λάθος και φτάσαμε εδώ? Εντάξει, δεν ήταν τόσο τα λάθη που κάναμε. Είχαμε μια αρνητική εξέλιξη με τις μεταλλάξεις, η Βρετανική μετάλλαξη. Ο μεγάλος κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι επενδύουμε όλη τη στρατηγική μας στα εμβόλια, αλλά τα εμβόλια, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων μπορεί να περιοριστεί εξαιτίας μεταλλάξεων. Είδαμε λοιπόν τη Βρετανική μετάλλαξη, η οποία έτσι διευκολύνει την διάδοση του κορονοϊού, και τώρα υπάρχει μία ανησυχία για την Ινδική μετάλλαξη, αλλά μας διαβεβαιώνουν οι περισσότεροι επιστήμονες ότι τα εμβόλια που έχουμε στη διάθεσή μας την καλύπτουν. Εάν υπάρξει μετάλλαξη που δεν καλύπτεται και είναι η Βραζιλιάνικη, η Νοτιοαφρικανική και η Ινδική, η Βρετανική, ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει η Ελληνική, τότε θα χρειαστεί νέος γύρος εμβολιασμού. Η ελληνική ίσως να μην πίστευε στην ύπαρξη του κορονοϊού, οπότε δεν θα είχαν πρόβλημα. Τι είπατε? Η ελληνική ίσως να μην πίστευε καν στην ύπαρξη του κορονοϊού, οπότε δεν θα είχαμε πρόβλημα εκεί. Ναι. Ναι, υπάρχει το εξής θέμα επιστημονικά. Ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διάδοση του ιού κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες της μετάλλαξης. Και ένα άλλο εντυπωσιακό που έχουμε. Αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα στο εσωτερικό, αυτό ισχύει για όλο τον πλανήτη. Ακόμα και αν εμείς προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα και φτάσουμε σε κάποια στιγμή το Ισραήλ, για παράδειγμα, αν στην Ινδία συνεχίζει να υπάρχει αυτή η κατάσταση, τότε απειλούμαστε όλοι μας. Απειλούμαστε όλοι μας, αρκεί εφόσον βέβαια είναι ανοιχτά τα σύνορα. Έχετε δίκιο. Και πρέπει να πούμε ότι προς το παρόν οι χώρες που αντιμετώπισαν αποτελεσματικά την πανδημία, όπως είναι η Κίνα, η Νέα Ζηλανδία, το Βιετνάμ, η Νότια Κορέα, η Αυστραλία, δεν στηρίχθηκαν στο εμβόλιο, στηρίχθηκαν στα μέτρα. Μέτρα βέβαια αυστηρά, περιοριστικά, αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Επομένως υπάρχει ένα ερωτηματικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε αμερικάνικο, τι θα γίνει εάν το πρόγραμμα εμβολιασμού δεν είναι 100% αποτελεσματικό. Και πρέπει να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι ο εμβολιασμός είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, δεν είναι όμως 100% η λύση του προβλήματος. Και υπάρχουν διάφορες ανησυχητικές περιπτώσεις, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, η Ουγγαρία είναι τέτοια, που ο εμβολιασμός είναι πολύ προωθημένος, είναι πάνω από 30% του πληθυσμού, αλλά τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τα νέα κρούσματα και τους θανάτους είναι αρνητικά, πολύ χειρότερα από τα δικά μας. Επομένως υπάρχει και η χυλή, αλλά τέλος πάντων η χυλή είναι κάπως μακρινή και λένε ότι είναι άλλη η σύνθεση των εμβολίων που χρησιμοποιεί. Πρέπει να τα δούμε αυτά. Άρα ο εμβολιασμός, ο οποίος κατά την άποψή μου πηγαίνει καλά στην Ελλάδα και επιταχύνεται, πρέπει να συνδυάζεται με μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού. Και αυτά τα δύσκολα μέτρα, πράγματα, αλλά αναγκαία.
κύριε Κίρτσο, δεν ήθελα να σας διακόψω, συγγνώμη, αλλά αυτά τα μέτρα πρέπει να βγάζουν και ένα νόημα στους πολίτες. Δηλαδή να τα καταλαβαίνουν οι πολίτες για να μπορούν να τα ακολουθούν και να υπάρχει μια σύμπνοια, να μπορούν να τηρούνται όλοι οι περιορισμοί και να μην έχουμε μεγάλες μεταδόσεις. Εμείς στο τελευταίο κύμα της πανδημίας είδαμε ότι παρά το ότι είχαμε τους αυστηρότερους περιορισμούς, παρότι υπέφερε πάρα πολύ και η οικονομία από αυτό το τελευταίο lockdown, τελικά τα κρούσματα ανέβαιναν, ανέβηκαν και οι θάνατοι, ανέβηκαν και οι διασωληνωμένοι. Ας πούμε στην τελευταία ενημέρωση τι είδαμε. Είδαμε ότι ανοίγει η εστίαση, ανοίγουν οι διαδημοτικές μετακινήσεις, δίνει στον κόσμο το μήνυμα ότι μπορείς να κινηθείς, ότι τώρα που ο καιρός φτιάχνει μπορούμε να δούμε και καλύτερες μέρες. Άρα παράλληλα σου λένε ότι το μήνυμα μένει, ότι θα πρέπει να στέλνεις ένα μήνυμα για να κάνεις οτιδήποτε από όλα αυτά. Εδώ πέρα δημιουργούνται κάποια θέματα που έχουν να κάνουν ότι το ένα είναι διαφορετικό από το άλλο στη συνείδηση του κόσμου. Δηλαδή πρέπει να βοηθήσεις τον πολίτη να καταλάβει το νόημα αυτού του περιορισμού για να τον ακολουθήσει. Συμφωνώ μαζί σας. Θα σας πω το εξής, ότι η κοινή γνώμη διαμορφώνεται στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ της χαλάρωσης των μέτρων. Δεν είμαστε οι μόνοι που χαλαρώνουμε τα μέτρα. Αν πάρετε για παράδειγμα τον Ντράγκη στην Ιταλία, ο οποίος είναι πανίσχυρος, γιατί έχει την εμπιστοσύνη σχεδόν όλων των κομμάτων, και αυτός μετά από μια περίοδο έτσι σχετικής αυστηρότητας προχωράει τώρα σε χαλάρωση των μέτρων, παρά το γεγονός ότι η Ιταλία έχει και αυτή σοβαρό πρόβλημα. Επομένως βλέπουμε ότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη δεν αντέχει άλλο τα μέτρα και ζητάει από τις κυβερνήσεις να τα χαλαρώσουν. Δεν είμαι όμως σίγουρος εγώ ότι επιδημιολογικά αυτό είναι το σωστό. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, πρέπει να σας πω, επειδή διαβάζω τις δημοσκοπήσεις, ότι ένα 65-70% των συμπολιτών μας τάσσονται υπέρ της χαλάρωσης, παρά το γεγονός ότι έχουμε υψηλό αριθμό κρουσμάτων και εξαιρετικά υψηλό αριθμό θανάτων, και μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 15-17% τάσσονται υπέρ μιας αυστηροποίησης, προκειμένου να ελέγξουμε την κατάσταση και στη συνέχεια να κάνουμε επανεκκίνηση με άλλους όρους. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκρούεται η κοινωνική δυναμική που έχει αναπτυχθεί, δηλαδή ότι ο κόσμος θέλει ένα άνοιγμα, με την επιδημιολογική κατάσταση. Ελπίζω με τον εμβολιασμό και τον καλό καιρό που είναι σύμμαχος, δηλαδή όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία η αποτελεσματικότητα του ιού περιορίζεται, να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι σίγουρος. Είναι και ένα ερώτημα κατά πόσο ο κόσμος ρίχνει ευθύνη στην Κομισιόν ενδεχομένως για την πορεία των εμβολιασμών. Ίσως αν είχαμε περισσότερα εμβόλια γρηγορότερα να ήμασταν σε πολύ διαφορετική κατάσταση. Εκεί θα διαφωνήσω. Θα σας πω το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε να έχουμε ευρωπαϊκή λύση, να πάμε όλοι μαζί να πάρουμε τα εμβόλια που χρειαζόμαστε. Αυτό είναι καλό ιδιαίτερα για χώρες σαν την Ελλάδα που δεν είμαστε οικονομικά ισχυρότεροι, διότι διαφορετικά αν έτρεχε ο καθένας μόνος του θα πήγαινε πρώτα η Γερμανία, μετά η Ολλανδία. Ο ανταγωνισμός των τιμών. Το Λουξεμβούργο, ναι. Επομένως θα μέναμε πίσω στην ουρά. Αλλά βέβαια αυτό μας κόστησε το γεγονός ότι δηλαδή οι ισχυροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν φύγει μπροστά να διαπραγματευτούν μόνοι τους και έκανε μια προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη βοήθεια της Μέρκελ, προς τιμήν της Μέρκελ αυτό, να τους μαζέψει για να πάμε όλοι μαζί. Αυτό μας κόστησε 2 έως 3 μήνες χάσιμο χρόνο, συν το γεγονός ότι το Brexit συνέπεσε με το εμβόλιο της AstraZeneca, που η AstraZeneca είναι Βρετανό-Σουηδική, επομένως έπαιξε κυρίως το παιχνίδι του Λονδίνου σε βάρος του παιχνιδιού των Βρυξελών. Και έτσι φτάσαμε σε μια καθυστέρηση, γι' αυτό βλέπουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, που πριν μερικούς μήνες είχε 1.500 θανάτους την ημέρα, τώρα μετά τον εμβολιασμό, τον ταχύτατο, έχει 15-20 θανάτους την ημέρα, με εξαπλάσιο πληθυσμό από εμάς. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε εμείς 3-4 θανάτους την ημέρα. Δηλαδή δραματική, εντυπωσιακή βελτίωση. Ελπίζω σε 3-4 μήνες η ευρωπαϊκή εικόνα γενικότερα να είναι ανάλογη του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά αυτό θα το δούμε στην εξέλιξη. Κύριε Κίρτσο, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε στο Δελτίο. Καλό βράδυ, καλή Ανάσταση. Εγώ ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση. Γεια χαρά σας. Καλή συνέχεια.